Αλλαγή παιχνιδιού τώρα. Κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο Φίλων. Προσπαθεί να φύγει μπροστά ο Τσαούσης. Κόβεται όμως από τον Δημητριάδη. Και ο Φίλιππος Δημητριάδης από τα αριστερά. Προθυμένη παλιά για τον Μάντιτς. Περνάει η μπάλα. Ο Σέρβος τώρα από τα αριστερά. Σέντρα σούτ από Κρούι. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 12 για την Καβάλα. Ήταν από τα αριστερά που έφυγε στην αντεπίθεση ο Μάντιτς. Σώζει όμως εδώ με το πόδι ο μπαλωμένος ο Κώστας στο 12ο λεπτό. Τους αμυντικούς της ομάδας, γυρνά πιο πίσω για τον Νίτσιο. Γίνεται το λάθος από τον Νίτσιο. Ο Ουρτάδο είναι εκεί σουτάρι και είναι το 0-1 για τον ΠΑΟΚ Β. Κατευθείαν χωρίς προειδοποίηση, τα λέγαμε στο 19. Τιμωρεί ο Ουρτάδο Καμπέσας, ο Κολομβιανός. Έκτο γκολ για τον Ουρτάδο. Το λάθος της άμυνας εκεί από τον Νίτσιο. Περίληπος ο Αστράς. Έκανε την τρίπλα εκεί. Ο Ίτσιος ίσως δεν έπρεπε να ρισκάρει. Κέρδισε την κατοχή ο Ουρτάδο και με αριστερό κεραυνό ευθύβολο. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ο Λευτέρης Αστράς. Τον βλέπουμε εδώ και έτσι έχουμε νέα δεδομένα στο μάτς, το 0-1 στο 19 για τον ΠΑΟΚ Β που δεν είχε κάνει κάποια ευκαιρία. Και ο Ουρτάδο λοιπόν, Κολομβιανός, δέχεται τα συγχαρητήρια εδώ από τους συμπαίκτες του. Έκτο φετινό γκολ του Κολομβιανού που είναι εκτελεστής, killer θα λέγαμε όταν βρεθεί σε θέση βολής. Βλέπουμε εδώ πάλι λάθος του Ίτσιου, η μπάλα βρέθηκε εκεί στον Κολομβιανό που κεραυνοβόλησε με το αριστερό τον Λευτέρη Αστρά. Βρήκε και την μπάλα, ο γκολκίπερ της Καβάλας. Δεν μπόρεσε όμως να κάνει κάτι. Ήταν δυνατό το σουτ και από κοντινή απόσταση, παρότι ήταν λίγο πλάγια. Και έτσι έχουμε το 0-1 για την Καβάλα. Ψυχρολουσία θα λέγαμε για τους γηπεδούχους. Δεν μπόρεσαν να προηγηθούν εκείνοι και ο ΠΑΟΚ χωρίς κάποια άλλη ευκαιρία κατευθείαν μπαίνει μπροστά στο σκορ, τιμωρώντας το λάθος του Ίτσιου. Να δούμε τώρα αυτό το κερδισμένο φάουλ για την Καβάλα. Εκτελείται προς τον Γαβριλίδη, προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, μπαίνει στη φάση εκεί, πρέπει να ήταν ο Πάσαγκιτς, έκανε την προβολή στο 20, η μπάλα πέρασε άτο, είναι ο Κώστας ο Ίτσιος, παραλίγο να εξηλαιωθεί εδώ για το λάθος στην προηγούμενη φάση. Ο Κώστας Ίτσιος είχε προωθηθεί, μπήκε στην πορεία της μπάλας από τη στημένη φάση, αλλά η προβολή του Ίτσιου από κοντά πέρασε out, δεύτερη απειλή για την εστία του μπαλωμένου από την Καβάλα που μπορούσε εδώ να φτάσει γρήγορα στην απάντηση και στην ισοφάριση. Εκτελεί ο Τσαούσης με το αριστερό. Στην καρδιά της άμυνας κεφαλιά εκεί. Όμως δίνει τη λύση ο Αστράς. Ήταν ο Κοτάς στο δεύτερο δοκάρι που είχε προωθηθεί ο Δημήτρης Κοτάς στο 32. Απειλή εδώ. ΠΑΟΚ Β σε στημένη μπάλα, αυτό που λέγαμε πριν. Κόρνερ Τσαούση, κεφαλιά Κοτά, αλλά είναι στη σωστή θέση ο Αστράς και δίνει τη λύση. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, γυριστεί κεφαλιά προς την περιοχή, ο Μέτσε νέα κεφαλιά, περνάει η μπάλα, σουτάρει ο Μάντιτς, σώζει ξανά ευκαιρία με το Μάντιτς, ξανά σώζει ο μπαλωμένος στο 38, μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Καβάλα. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο εδώ σε αυτή τη φάση, δεν εκδηλώθηκε κάποια τελική προσπάθεια και κερδισμένο φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ Β στην κόντρα. Και έχουμε την κόκκινη, δεύτερη κίτρινη για τον αρχηγό της Καβάλας, τον Βασίλη Γαβριλίδη, 48. Ξεκινά άσχημα το δεύτερο ημίχρονο για την Καβάλα, που ούτως ή άλλως είναι πίσω στο σκορ και ο αρχηγός της, ο Βασίλης Γαβριλίδης, στο 48 για αυτό το μαρκάρισμα εδώ, δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ένα βουνό πλέον έχει να ανέβει η Καβάλα στη συνέχεια, ένα ημίχρονο με 10 παίκτες και πίσω στο σκορ. Με μια καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ Β. Ίσως ο αρχηγός που είναι και έμπειρος έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός έχοντας κίτρινη κάρτα. Σε αυτό το μαρκάρισμα και αφήνει το περιβραχιόνιο στον Βασίλη Παπαδόπουλο. Περίληπος, ο Φίλων έχει κερδίσει εδώ τη δεύτερη κίτρινη και την αποβολή. Του μάζεψε εδώ τα πόδια, βλέπουμε. Έχοντας ήδη κίτρινη, δέχεται εδώ την δεύτερη. Ο μέσος της Καβάλας, ο Βασίλης Γαβριλίδης, ο έμπειρος καβαλιώτης Χαφ και αποχωρεί προώρα, παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Ως τώρα δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση από τους πάγκους. Τώρα ο Ουρτάδο για τον ΠΑΟΚ Β που έχει αναθαρίσει και με παίκτη παραπάνω πλέον θα κυνηγήσει τον δεύτερο γκολ για να κλειδώσει την νίκη. Από τα δεξιά βγαίνει σέντρα σουτ, μπλοκάρει όμως ο Λευτέρης Αστράς σε καλή θέση. Ο τερματοφύλακας της Καβάλας στο 50. Και τώρα ο Τσαούση στο 51 θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ Β. Ανέβηκαν και οι στόπερ του ΠΑΟΚ. Κεφαλιά του Λαγωνίδη. Η μπάλα λίγο out. Καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ Β. Είναι υψηλός όμως ο Γιώργος Λαγωνίδης, πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας. Η κεφαλιά του όμως έφυγε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Αστρά. Να δούμε τώρα την επίθεση από τα αριστερά με τον Φίλιππο Δημητριάδη 64. Βγαίνει για το κεφάλι του Μπιόχα, παίρνει την κεφαλιά ο Νιγηριανός, αλλά μπάλα ψηλά out, δεν ανησυχεί. Ο μπαλωμένος αρκετά ψηλά στο 64 η τελική εδώ με την κεφαλιά του Σάμψον Εμπούκα, ο Μπιόχα που μπήκε αλλαγή πριν από λίγο. Στο γέμισμα του Φίλιππου Δημητριάδη από τα αριστερά. Πήρε την κεφαλιά, αλλά ψηλά out, δεν ανησύχησε.
ο Μπαλωμένος,